Έλεγα νωρίτερα και στο μυαλό μου δεν σας κρύβω ότι είχα, μάλλον το είπα και δυνατά πριν τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Σας είπα όταν μιλούσαμε για το κριτήριο, για τις επιλογές, για το πώς η κοινωνία, οι πολίτες εκλέγουν κόμματα αλλά και επιλέγουν πολίτες, πολιτικούς πρόσωπα μεταξύ των ψηφοδελτίων. Σας είπα ότι δεν είναι πανάκια το αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να σεβαστώ από όλους μας. Και αναφέρθηκα νωρίτερα στον Νίκο τον Παρασκευόπουλο, λέγοντάς ασταρετά, με παρησία να το πω έτσι, ότι εγώ δεν νιώθω καλά που ο Νίκος ο Παρασκευόπουλος δεν μπόρεσε να είναι στη Βουλή ενώ μπήκαν κάποιοι άλλοι. Δεν είπα ονόματα που δεν θεωρώ ότι προσφέρουν ή μπορούν να προσφέρουν. Ανεξαρτήτως αν συμφωνώ ή διαφωνώ με τον πρώην Υπουργό και καθηγητή Πανεπιστημίου, με τον οποίο σε πολλά ζητήματα διαφωνώ. Αλλά δεν έχω παρά να παραδεχθώ ότι έχει ολοκληρωμένη σκέψη και μπορεί να βάλει θετικό πρόσημο σε εκείνα που εκείνος υποστηρίζει, σε αντίθεση με άλλους τους οποίους ο κόσμος επέλεξε για να κάνουμε ενδεχομένως και σοου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Απόσπασμα από σοου σας έβαλα νωρίτερα από την ομιλία του απόγονου του Θουκυδίδη. Καλημέρα κύριε Παρασκευόπουλε. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια. Τα εννοώ, ειλικρινά σας μιλώ, παρόλο που σε πολλά πράγματα μαζί σας διαφωνώ στις θέσεις απόψε, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Το ξέρω και να σας πω ότι έτσι κι αλλιώς η διαφωνία είναι αυτή η οποία προάγει και τη γνώση και τη δημοκρατία. Ίσα-ίσα όταν συμφωνούν οι άνθρωποι πολλές φορές δεν κάνουν βήματα παραπέρα στις γνώσεις τους γιατί μένουν σε αυτά που έχουν. Mm-hmm. Αλλά ήθελα να πω επίσης ότι η δημοκρατία αυτό είναι, έχει κάποιους όρους εκλογής, στους οποίους όποιοι παίρνουν περισσότερους ψήφους βγαίνουν μπροστά και επομένως εγώ βρέθηκα εκτός με βάση κάποιους κανόνες με τους οποίους και εγώ συμφωνώ. Mm-hmm. Τώρα, θα ξεκινήσω ανάποδα, γιατί για το Πανεπιστημιακό Άσυλο Αρχικό σκέφτηκα να σας θέσω πρώτα ένα-δύο ερωτήματα, αλλά θα ξεκινήσω την υπόθεση της Θάνου, γιατί είστε έγκριτος. Είστε καθηγητής, είστε νομικός, το ξέρω. Τώρα, για να βοηθήσω την κουβέντα, να δεχτούμε ή να δεχτώ εγώ για να βοηθήσει, να βοηθηθεί η συζήτησή μας, ότι ο λόγος για τον οποίο αλλάζει το πλαίσιο η Νέα Δημοκρατία είναι γιατί θεωρεί τη Θάνου πολιτική αντίπαλο. Να το δεχτούμε. Και προσπαθεί με έναν τέχνασμα, αναδρομικά, θα το δούμε αν αυτό τελικώς εκπέσει ή όχι, θέλει να απαλλαγεί από την παρουσία της κυρίας Θάνου σε μια επιτροπή όπως αυτή. Εγώ ρωτώ και θέλω να βάλω το χέρι στην καρδιά, κύριε Παρασκευόπουλε. Ο τρόπος με τον οποίο προωθήθηκε η κυρία Θάνου μέχρι και την θέση της επικεφαλής της αρχής εκεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ήταν θεμητός? Κοιτάξτε, θεμητός ήταν οπωσδήποτε, με εφαρμογή της νομοθεσίας έγινε. Το θέμα κυρίως είναι εάν η τοποθέτηση της αυτή της έδωσε μια πολιτική ταυτότητα η οποία είναι πολύ πιο σημαντική, πολύ πιο βαριά από ότι η δικαστική ταυτότητα την οποία είχε σε όλη τη σταδιοδρομή. Αλλιώς οπωσδήποτε ήταν σύμφωνος με την τότε νομοθεσία ο τρόπος με τον οποίο επιλέχθηκε. Εδώ νομίζω ότι το κύριο πρόβλημα το οποίο υπάρχει σήμερα και το οποίο συζητήθηκε από ό,τι κατάλαβα στη Βουλή, από ό,τι είδα και ως θέμα συνταγματικότητας, είναι ότι πρέπει στη λειτουργία της πολιτείας να υπάρχει η αρχή της εμπιστοσύνης. Να λειτουργεί η αρχή της εμπιστοσύνης, δηλαδή και οι πολίτες αλλά και οι λειτουργοί να εμπιστεύονται ότι δεν θα υπάρχουν ευνηδιασμοί οι οποίοι να ανατρέπουν σταδιοδρομίες. Όχι, πριν έρθουμε εδώ. Εγώ θέλω, σας είπα ότι ήμουν από την αρχή ξεκάθαρος. Λέω, εγώ δέχομαι, για να βοηθήσω την κουβέντα, μην πάμε σε μια στήρα συζήτηση, γιατί δεν έχω και έναν εκπρόσωπο από εδώ της άλλης πλευράς, να δεχθώ ότι εδώ η κυβέρνηση θέλει να μετέλθει τεχνασμάτων για να απαλλαγεί από κάποια πρόσωπα τα οποία δεν της είναι αρεστά, η νέα κυβέρνηση. Ρωτώ εγώ όμως με το χέρι στην καρδιά να μας πει ο κύριος Παρασκευόπουλος. Ο τρόπος που την πήραμε συνταξίουχο, την κάναμε πρωθυπουργό, τη βάλαμε στο γραφείο μας διευθύντρια και μετά την ορίσαμε μέσα σε ένα πολύ χρονικό, μικρό χρονικό διάστημα, δεν είναι από μόνος του λόγος ικανός και αναγκαίος για να θυμώνει η σημερινή κυβέρνηση, ανεξαρτήτως αν έχει δίκιο, αν είναι δίκαιος ο τρόπος που θέλει να την εκπαραθυρώσει? Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η μετάβαση ενός δικαστή από τη θητεία του, με τη λήξη της, απότομα σε μία θέση που του δίνει πολιτική ταυτότητα, είναι ένα πρόβλημα για τους θεσμούς μας. Αλλά αυτό βέβαια ισχύει για όλα τα πρόσωπα. Για όλα. Δεν διαφωνώ καθόλου. Ναι. Αν παρεμβάλλεται ένα διάστημα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δείχνεται ένας δικαστικός, δεν πάβει να είναι πολίτης, έρχεται σε επαφή με τους πολιτικούς θεσμούς, προβληματίζεται, έχει άποψη, καλώς εάν έχει ακόμη δυνατότητες να αξιοποιηθεί. Αλλά η απότομη μετάβαση πραγματικά νομίζω ότι
είναι ένα πρόβλημα για την δημοκρατία. Ήταν απότομη μετάβαση, γιατί να είσαι διευθυντικό στέλεχος στο γραφείο του Πρωθυπουργού δεν είναι μια απλή ιδιότητα. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το γενικό. Και ότι όταν έγινε η μετάβαση αυτή, ακόμη τέτοιος κανόνας δεν ίσχυε. Δεν αφορά δηλαδή μόνο την κυρία Θάνου. Δεν μπαίνω εγώ στο αν αφορά την κυρία Θάνου. Ναι, τώρα έγινε πρόσωπο, επειδή ακριβώς διαχειρίστηκε κάποια ζητήματα, επειδή έχουν προσάψει πρωτοβουλίες. Σήμερα διάβαζα New York Times, νομίζω Financial Times. Κάποιοι έγραφαν, ο συνάδελφός μου που κάνει το ρεπορτάζ, ότι ουσιαστικά φωτογραφίζεται ως εκείνη η οποία ως δικαστικός προσπάθησε να εξυπηρετήσει πολιτικές διώξεις σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης. Άρα όλο αυτό... Κύριε Βενιέρη, κοιτάξτε, να σας πω ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τις μετρητής και τα ξένα δημοσιεύματα, γιατί σας θυμίσω μια δική μου περίπτωση, δεν θυμόσαστε οπωσδήποτε, κάποτε είχε γραφεί στην Ελλάδα ότι εγώ είμαι έτοιμος να κάνω κατάσχεση στο ΚΕΤΕ και στη συνέχεια το πράγμα όχι μόνο έχει φτάσει στον ξενοτύπο, έχει φτάσει μέχρι και στο Σαρκοζή, ο οποίος έχει κάνει σχετικές δηλώσεις ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης πάει να κατάσχει το ΚΕΤΕ. Πράγματα τα οποία ήταν τελείως αβάσιμα. Τι να σας πω, θα έλεγα ότι δεν ήταν καν αληθοφανή. Mm-hmm. Επομένως και εδώ πρέπει να έχουμε μια προσοχή, μια επιφύλαξη όταν ακούμε αυτές τις ειδήσεις και απ' έξω. Ωραία. Για να το κλείσουμε αυτό. Είστε πρόεδρος της κυβέρνησης, πρωθυπουργός της χώρας σήμερα. Είστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι άνθρωποι, το περιβάλλον κτλ. Και, και έχουν διαχειριστούν ένα πρόσωπο όπως είναι η κυρία Θάνου. Συμπαθής είναι η κυρία Θάνου, μια χαρά γυναίκα είναι. Η οποία όμως, όπως νωρίτερα συμφωνήσαμε, έκανε ένα follow-up, δηλαδή έκανε ένα άλμα στη γειτονιά της πολιτικής με άκομψο σε εισαγωγικά πολιτικό τρόπο. Την κρατάς? Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ατομική ρύθμιση. Θα πρέπει οι ρυθμίσεις που αφορούν όσους κάνουν αυτό το οποίο είπατε, τη μετάβαση από την δικαιοσύνη στην πολιτική, θα πρέπει να αφορούν όλους εξίσου. Και βέβαια και να αφορούν και όλες τις μεταβάσεις, όχι μόνο σε μια ειδική περίπτωση μετάβασης από την κυβέρνηση της αριστεράς σε μια κυβέρνηση όπως την Δημοκρατία, που είναι μια δεξιά κυβέρνηση, ναι, αλλά θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να ισχύουν. Ωραία. Και για όλους. Άρα η τροπολογία, έτσι όπως έχει στη διατύπωσή της και υπεραμείνθηκε αυτής ο Γεωργιάδης ο Άδωνης χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, δεν σας βρίσκει, φαντάζομαι, να διαφωνείτε αφού αφορά σε όλους. Δηλαδή υπάρχει πλέον μια ρύθμιση η οποία λέει για 5 χρόνια, τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να θητεύσει κάποιος ο οποίος διεκδικεί αυτή τη θέση σε γραφείο, ξέρω εγώ, πρωθυπουργού. Δεν διαφωνείτε με αυτό? Προσέξτε, ναι, αλλά διαφωνώ με το γεγονός του ευνηδιασμού που σας είπα προηγουμένως. Και της αναδρομικότητας γιατί... ενδεχομένως, η οποία ενδεχομένως εκτάσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί, δεν ξέρω. Δηλαδή νομίζω ότι αυτού του είδους οι ρυθμίσεις πρέπει να αφορούν το μέλλον και οπωσδήποτε να μην είναι αναδρομικές. Θα έλεγα να μην αφορούν καν και το παρόν άμεσα. Να δίνεται ένας ορίζοντας μιας διετίας, μιας τριετίας, προκειμένου να αναπροσαρμόζονται και οι σταδιοδρομίες, να αναπροσαρμόζονται και οι αρχές και να λειτουργεί το κράτος με συνέχεια, με ομαλότητα. Στην ουσία συμφωνείτε όμως ότι θα πρέπει, ότι είναι σωστή κατεύθυνση να υπάρχει μια σπίδα προστασία σε πρόσωπα τα οποία κατέχουν θέσεις οι οποίες είναι και πολιτικές ή μάλλον αμυγός πολιτικές τα τελευταία χρόνια, να μην μπορούν να διεκδικούν θέσεις σε ανεξάρτητες αρχές? Ναι, ναι, με τον όρο που σας είπα, της ανυπαρξίας όμως ευνηδιασμών. Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι εννοείται, για να ξέρει ο άλλος από εδώ και πέρα να ρυθμίσει τα του οίκου του. Επειδή ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που θεωρούν ότι αυτή η συζήτηση για το πανεπιστημιακό άσυλο δεν περιποιεί τιμή σε όσους συμμετέχουμε στον δημόσιο διάλογο, και επειδή πραγματικά σας σέβομαι και επειδή η συζήτηση με την κυρία Θάνου, για την κυρία Θάνου, ήταν ενδιαφέρουσα, εγώ θα πρότεινα να ορκιστούμε σε αυτό, γιατί θα μπούμε τώρα σε μια συζήτηση που εγώ τη βρίσκω πολύ. Αν θέλετε, σχολιάστε το, αλλά τη βρίσκω πολύ παροχημένη. Δηλαδή, να είμαστε η μοναδική χώρα η οποία μιλάει ακόμη για πανεπιστημιακό άσυλο στην Ευρώπη. Προσέξτε, τότε ένα σχόλιο στη σχόλιο μόνο. Ναι. Να πω ότι ο διάλογος τιμά πάντοτε αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν. Και εσείς καλά κάνετε και το θέτε το θέμα, καλά κάνετε και συζητάτε. Είναι ένα θέμα που απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα, απασχολεί την κοινωνία. Είναι και κοινωνικό θέμα, είναι και ακαδημαϊκό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να... Όχι, απλά στέκομαι στο εξής. Το ότι απασχολεί μόνο την ελληνική όποια κοινωνία, όποιο κομμάτι της κοινωνίας, αν και υπάρχει μια αντιστοιχία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχει αναντιστοιχία του κόσμου ο οποίος δεν θέλει καν συζήτηση για το θέμα αυτό και του κόσμου ο οποίος συμμετέχει στη συζήτηση, αλλά στη δημοκρατία δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις μειοψηφίες και στις μειονότητες για να είμαστε πραγματικά δημοκράτες, γι' αυτό το συζητάμε. Αλλά νομίζω το συζητάμε περισσότερο από όσο χρειάζεται, κύριε Παρασκευή. Κοιτάξτε, σε δημοκρατία καταρχήν δίνουμε βαρύτητα και στις πλειοψηφίες, έτσι δεν είναι? Η δημοκρατία στην Ναι, όχι, δεν ξεπερνά
ξεκινάμε επειδή είναι κάποιος μειοψηφία, δεν λέμε α, επειδή είσαι μειοψηφία δεν ασχολούμαστε. Όχι, υπό αυτή την έννοια, γιατί υποστηρίζουν το πανεπιστημιακό άσυλο πολύ λίγοι άνθρωποι, είτε και πολιτικά, είτε και κοινωνικά κλπ. Ή ακαδημαϊκά. Και εμείς καθόμαστε και συζητάμε γύρω από ένα θέμα το οποίο έχει λήξει, δεν απασχολεί καμία άλλη χώρα του κόσμου. Υπό αυτή την έννοια, δεν περιποιεί τιμή για το δημόσιο διάλογο στη χώρα μας. Προσέξτε, το ότι δεν απασχολεί καμιά άλλη χώρα η ύπαρξη ενός στεγανού στην αστυνομία στον πανεπιστημιακό χώρο δεν είναι αληθές. Αυτό το οποίο είναι σωστό είναι ότι οι άλλες χώρες δεν έχουν μια θετική, μια νομοθεσία συνήθως που να ρυθμίζει το θέμα, αλλά έχουν ένα έφημο. Οι περισσότερες χώρες η αστυνομία να μην μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Όμως η χώρα μας έχει όντως μια ιδιομορφία η οποία είναι πραγματική, είναι υπαρκτή. Πέρασε την εμπειρία της δικτατορίας. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας είχε δύο βίαιες αστυνομικές παρεμβάσεις στον χώρο του Πανεπιστημίου, οι οποίες ήταν αιματήρες. Μία στην νομική και μία στη συνέχεια τον Νοέμβριο στο Πολυτεχνείο. Αυτή η εμπειρία, την οποία υπάρχει, η εμπειρία η οποία υπάρχει στη χώρα μας, έχει οδηγήσει σε μια έντονη συζήτηση, έχει οδηγήσει στην αναβάθμιση του θέματος. Δεν έχουν όλες οι χώρες εμπειρία προηγούμενης δικτατορίας. Εντάξει, έχουν περάσει και 50 χρόνια από τότε όμως. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν χάνεται. Δηλαδή, αγαπητέ μου, δεν ξέρω αν συμμετέχετε ενεργά. Νομίζω σας συναντώ στο Twitter, αν συμμετέχετε ενεργά στα social. Στο Twitter όχι, στο Facebook, ναι. Στο Facebook. Τώρα, στην εποχή των social media, όταν οι επαναστάσεις γίνονται μέσα από μία ανάρτηση και μία φωτογραφία, όταν οι άλλοι ξεχύθηκαν στην Αίγυπτο από μία φωτογραφία, όταν ο καμένος, ο συμπορευτής με εσάς για κάποιο διάστημα, κακός και το ξέρω για εσάς, πάνω σκαμμένος έκανε κόμμα από το Facebook, το να λέμε και να μιλάμε για διακίνηση ιδεών στα πανεπιστήμια ως διαδρόμους, είναι, να το πω λίγο όπως το λένε τα παιδιά, ο γιος μου μεγάλος, too much. Ναι, κύριε Μπερνιέρη, όμως εσείς συμφωνείτε με αυτό, το να γίνεται ένα κόμμα ως δημιούργημα του Facebook ή το καταγγέλλεται? Διότι ότι το Facebook έχει και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν μεγάλη βαρύτητα είναι ένα δεδομένο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά το θέλουμε αυτό? Όχι. Ή αυτό το θέλω να το αντιπαλέψω, θέλω να, το αντιπαλέψω στην έδρα του με τα εργαλεία του. Δεν μπορώ να το αντιπαλέψω στο αμφιθέατρο της νομικής, της θεολογικής. Θα μαζευτούμε 300, θα μείνουμε 20 για να κάνουμε κατάληψη. Θα σας πω και την παλιά, νομίζω δεν έχετε δίκιο. Δεν προσθέτω την άποψή μου. Το πιστεύω, να σας πω στο εξής σημείο, το ότι δεν παρετούμαστε από το να κάνουμε αγώνες και προσπάθειες στην πραγματικότητα και να την αφήνουμε στην άκρη και να ασχολούμαστε μόνο με το Facebook. Να σας δώσω ένα παράδειγμα τελευταίο. Ανέβασε μεροληπτικά βεβαίως ο γιος του Tom Hanks, προθέσε ένα βιντεάκι από την Αντίπαρο, όπως ένας αστυνομικός χτύπησε κάποιος κτλ. Αυτό ξεσήκωσε τις όποιες διαμαρτυρίες και εντάσεις σε όλο τον πλανήτη, ως εικόνα, ως σχόλιο κλπ. Αν κάναμε μια διάλεξη στο Πανεπιστήμιο για την βία της αστυνομίας εναντίον κάποιου που κάνει γκράφιτι, θα ήμασταν εμείς και εμείς. Δεν απαξιώνω το δεύτερο, προς Θεού, το Πανεπιστήμιο είναι θεσμός βαρύνουσα σημασίας. Αλλά να έχουμε τα κλισέ ότι εκεί μέσα διακινούνται ιδέες ελευθέρως, αν υπάρχει πανεπιστημιακό άσυλο, και να δίνουμε ελευθεριότητα στο κάθε τύπου εμπόριο, λαθρεμπόριο εκεί μέσα, δεν νομίζω ότι. Μα στο τελευταίο έχετε δίκιο. Μπορεί να λαθεύω, δεν ξέρω. Όχι, πολύ πιθανό. Στο τελευταίο που λέγεται έχετε απόλυτο δίκιο. Το άσυλο δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται να γίνονται εγκλήματα να μην τιμωρούνται στον χώρο του Πανεπιστημίου και να μην διώκεται. Κανείς δεν λέει αυτό. Ασφάλεια χρειάζεται να υπάρχει σε κάθε σπιθαμή της πολιτισμένης ένωμης τάξης, δεν θα λέγονται καν της χώρας μας, και ασφαλώς και στον πανεπιστημιακό χώρο. Ασφαλώς χρειάζεται να υπάρχει ασφάλεια, δεν λέει κανείς όχι. Το θέμα είναι το εξής, το μόνο νομίζω το οποίο είναι κέραιο και ουσιαστικό στο θέμα του ασύλου. Ασφαλώς χρειάζεται να τιμωρούνται όλες οι πράξεις, ασφαλώς χρειάζεται να μπαίνει η αστυνομία και σε κάθε σοβαρή διατάραξη που υπάρχει της ακαδημαϊκής λειτουργίας και της ευρυθμίας κλπ. Επιτρέπεται ένα μικρό έγκλημα, δηλαδή πλημέλημα που να μην είναι καν πλημέλημα κατά της ζωής, να οδηγήσει σε μια σοβαρή διατάραξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την είσοδο μιας μονάδας μάτι, για παράδειγμα, στο πανεπιστήμιο για ένα μικρό έγκλημα. Αυτό είναι μόνο το θέμα. Διότι όλα τα άλλα είναι λυμένα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το άσυλο το ίδιο λέει ότι η αστυνομία πρέπει να μπαίνει. Εκεί μόνο, εάν πρόκειται να μπει μαζικά η αστυνομία, γιατί η αστυνομία όταν έχει να αντιμετωπίσει πλήθος, ακόμη και πλήθος φοιτητών, μπαίνει μόνο με μεγάλες δυνάμεις και εξοπλισμένες, δεν μπαίνει με δύο αστυνομικούς. Το ζήτημα είναι λοιπόν
είναι σωστό να μπει η αστυνομία για κάτι το οποίο είναι μικροπράγματα, για κάτι το οποίο θα τιμωρηθεί έτσι και αλλιώς, γιατί η δίωξη γίνεται, και να οδηγήσει σε μια, σε βάθος χρόνου, διατάραξη της κυβερνητικής ζωής. Σε αυτό αποφαίνεται και μια επιτροπή. Μας. Αυτό είναι όλο το θέμα. Κύριε Παρασκευόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, ο χρόνος. Να είστε καλά. Πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.